Στις 24 Απριλίου 1919 γεννιέται στη Λευκοσία ο Γλαύκος Κληρίδης, σε ένα τίθασο και ασυμβίβαστο με την εποχή του παιδί, το οποίο από νωρίς τολμά να εκφράζει την άποψή του, να απορρίπτει το κατεστημένο και να διεκδικεί. Είναι ο μεγαλύτερος γιος του διαπρεπούς δικηγόρου Γιάννη Κληρίδη. Ωστόσο, αν και μεγάλωσε σε ένα αυστηρό περιβάλλον, δεν δίσταζε να αντιστέκεται ακόμα και στους κανόνες που επέβαλαν οι γονείς του. Ήμουν ατίθασος. Με έδιναν πάνω στα κάγκελα γιατί ήμουν και αυθάδης. Η τιμωρία ήταν συνεχής και απανωτέας και η απομόνωσης. Το έριχνα κι εγώ στο διάβασμα. Τότε δεν υπήρχαν τηλεοράσεις, δεν υπήρχε ραδιόφωνο. Θυμάμαι, υπήρχαν κάτι γραμμόφωνα. Με προσοχή, χωρίς να με δουν, κόντευα να ακούσω όταν έβαλα δίσκους για τραγούδια. Τη Ραμόνα. Φοιτητά στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, η έντονη όμως προσωπικότητα του έφηβου πια Γλαύκου Κληρίδη δεν τον αφήνει να υποταχθεί σε ξεπερασμένες γι' αυτό νοοτροπίες. Ο προοδευτικός τρόπος σκέψης του τον οδηγεί σε μια ριζοσπαστική απόφαση και μακριά από την Κύπρο. Εγώ στα Νέα Ελληνικά έγραψα σύνδημοτική γλώσσα, με άφησαν μεταξεταστέω. Και με προειδοποίησαν ότι αν τον Σεπτέμβριο ερχόμουν πίσω και έγραφα δημοτική, θα έμενα ήδη εντάξει. Δεν μου άρεσε αυτός ο τρόπος συμπεριφοράς. Ώστε όταν πήγα πίσω, έγραψα μόνο λίγες γραμμές στην δημοτική, που το νόημα ήταν ότι εφόσον δεν θα βαθμολογήσετε το περιεχόμενο που έχω γράψει, αλλά τη γλώσσα, δεν γράφω. Όταν λοιπόν έγραψα στη δημοτική, με φώναξαν στο σχολείο. Και μου είπαν ότι θα μου δώσουν ακόμα μια ευκαιρία και θα με αποβάλουν. Αντί να πάω πίσω στο σχολείο, δημοσιογράφησα εναντίον της σχολικής αφορίας και το έκανα με κριτική. Με κάλεσαν να απολογηθώ. Αρνήθηκα να απολογηθώ και στο τέλος αποφάσισαν να έχω τα πρακτικά εκείνης της δίκης, να με αποβάλουν για 15 μέρες. Την ώρα που μου απήγγελαν την κατηγορία, ρώτησα τον κύριο γυμνασιάρχα, νομίζετε ότι αν αποσιάσω από αυτό το σχολείο για 15 μέρες θα γίνω καλύτερος? Ελπίζω, παιδί μου. Και εγώ το ίδιο ελπίζω, αλλά δεν θα ξανάρθω για να γίνω ο κάλλιστος στον άνθρωπο. Ήθελα να πάω στη σχολή Ευελπίδων, αλλά και δεν ήθελα να πάω στην Αγγλία, ήθελα να πάω στην Ελλάδα. Σε αυτό ο πατέρας μου έκανε ένα συμβιβασμό. Μου είπε, θα πας στην Αγγλία να γίνεις δικηγόρος, αλλά θα πάει πρώτα στην Ελλάδα, να δεις την Ελλάδα, αφού θέλεις να δεις την Ελλάδα, και ύστερα θα πας στην Αγγλία. Με μια ομάδα φοιτητών πήγαμε πόξο από το Buckingham Palace και φωνάζαμε, θέλουμε τον Τέτι, τον Έντουαρντ. Οπότε ένας έφηπος αστυνομικός, εγώ είχα σκαρφαλώσει πάνω στα κάγκελα, με άρπαξε, πέρασα τη νύχτα στο αστυνομικό σταθμό απέναντι από το Buckingham Palace. Όταν ήμουν πρόεδρος την πρώτη φορά που πήγα στην Αγγλία, με κάλεσε μαζί με τη γυναίκα μου η Βασίλισσα. Και εκεί είχαν παρατάξει ακόμα στρατιώτες να κάνουν τους επίσημους χαιρετισμούς. Όταν καθίσαμε, τους λέω, μάτα μου, την πρώτη φορά που επιχείρησα να μπω μέσα, επέρασα μια νύχτα στη φυλακή. Τώρα μου κάνετε τιμές? Κατά την έναρξη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου κατατάσσεται στη Βρετανική Βασιλική Αεροπορία. Το 1942 το αεροπλάνο του καταρρύπτεται στη Γερμανία και ο ίδιος συλλαμβάνεται εκμάλωτος. Στην εκμαλωσία παραμένει μέχρι το τέλος του πολέμου. Οι πολεμικές υπηρεσίες του κρίνονται ως εξαίρετες και διακεκριμένες. Οι τρομακτικές συνθήκες τον οπλίζουν με ακόμα μεγαλύτερες ψυχικές δυνάμεις για την παραπέρα πορεία του. Κατετάγηκα πρώτα στην αεροπορία και αμέσως μετά έγραψα στον πατέρα μου ότι δεν νομίζω ότι αν κερδίσει η Γερμανία θα μπορούσα να δικηγορήσω και ότι γι' αυτό τον λόγο κατετάγηκα στην αεροπορία. Πήρα μια πολύ σύντομη επιστολή στην οποία μου είπε ότι δικαίωμά σου αυτή η απόφαση, αλλά να ενθυμάσαι ότι θα είσαι ο μόνος Κύπριος και δεν πρέπει να σε δουν να δηλιάσεις για οτιδήποτε. Πιστεύω ότι
εαυτός μου είχε επηρεαστεί σε τεράστιο βαθμό. Γιατί έμαθα αρκετά πράγματα. Το πρώτο πράγμα ήταν ότι δεν ξέρεις εάν θα γυρίσεις πίσω από αυτή την επιδρομή. Ο άνθρωπος μαθαίνει σε δύσκολες στιγμές πώς μπορεί να επιβιώσει. Είναι μια ζωή που σε διδάσκει πολλά πράγματα. Επιστρέφοντας στην Κύπρο ασκεί το επάγγελμα του δικηγόρου. Κατά τη διάρκεια του απελευθερωτικού αγώνα 55-59 υπηρετεί στην ΕΟΚΑ με το ψευδώνυμο Υπερίδης, δίνοντας μια νέα δύσκολη μάχη αυτή της υπεράσπισης και διάσωσης πολλών αγωνιστών που συλλαμβάνονταν από τους Άγγλους. Όταν άρχισε ο αγώνας και είδα την κακομεταχείριση που έκανε στους αγωνιστές που συνελάμβαναν, γι' αυτό αποφάσισα ότι είχα καθήκον να ενταχθώ στις τάξεις της ΕΟΚΑ. Και αυτό έκανα. Το ψευδόνυμο μου ήταν Υπερίδης. Είχα δει σχεδόν τους πιο πολλούς από τους ετοιμοθάνατους. Έλαβα μέρος στην υπεράσπιση τους. Ήταν ένα καθήκον που εκτελούσα. Δεν ήμουν πλέον ο δικηγόρος που πληρώνεται για να υπερασπίσει. Δεν παίρναμε ούτε δεκάρα. Αλλά είχαμε καθήκον να υπερασπίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Τον Ιούλιο του 1960 αρχίζει και επίσημα μια λαμπρή για αυτόν πολιτική σταδιοδρομή, αφού εκλέγεται μέλος και στη συνέχεια πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων, θέση στην οποία παραμένει μέχρι τον Ιούλιο του 1976. Στις 23 Ιουλίου 1974, υπό τραγικές για την Κύπρο συνθήκες, λόγω του πραξικοπήματος και της τουρκικής εισβολής, αναλαμβάνει προσωρινά καθήκοντα Προέδρου της Δημοκρατίας, σύμφωνα με τις σχετικές πρόνοιες του Συντάγματος. Κυπριακέ λαέ, εις εμάς ιδιαίτερος χρησίμους δια τον τόπο μας, αναλαμβάνω την Προεδρία της Κυπριακής Δημοκρατίας δυνάμει των σχετικών προνοιών του Συντάγματος. Τελώ εν πλήρη επιγνώση των δυσχεριών τας οποίας θα αντιμετωπίσω, δεν μου διαφεύγει όμως το γεγονός ότι ο λαός μας, ο οποίος επέδειξε αρετήν και δύναμη κατά της τελευταίας δραματικάς ημέρας, θα δυνηθεί στο τέλος να υπερνικήσει τα παρούσας δυσχερίες και να οδεύσει ως καλύτερο μέλλον. Το μαύρο καλοκαίρι του 1974 θα τον σημαδέψει για πάντα. Η χειρότερη μέρα της ζωής του θα ξημερώσει για αυτόν κατά το ταξίδι του στη Γενέβη μέσω Αθηνών για να συμμετάσχει στην ομώνυμη διάσκεψη. Όταν πέρασα από την Αθήνα για να πάω στη Γενέβη, είχα μια συνάντηση με τον Καραμαντή και που μου εξήγησε ότι δεν θα μπορούσε η Ελλάς να στείλει βοήθεια. Μου είχε πει μάλιστα ότι ο ίδιος προσεφέρθη να ηγηθεί μιας νεοπομπής η οποία θα ερχόταν ως εγκύκλια δύναμη στην Κύπρο, και οι στρατιωτικοί του είπαν ότι δεν θα φτάσει στην Κύπρο, ούτε εκείνος, ούτε η νεοπομπή. Για μένα ήταν η χειρότερη μέρα της ζωής μου. Πολύ χειρότερη παρά όταν ήμουν στην πορεία θανάτου. Γιατί ήξερα ότι δεν είχα τίποτε και δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Το Μάιο του 1976 ιδρύει το Δημοκρατικό Συναγερμό από επίλεκτα μέλη του Ενιαίου Κόμματος της Προοδευτικής Παράταξης και του Δημοκρατικού Εθνικού Κόμματος. Το 1968 Γλαύκος Κληρίδης ορίζεται εκπρόσωπος της ελληνοκυπριακής πλευράς στις διακοινωτικές συνομιλίες. Κατά τις βουλευτικές εκλογές το 81, 85 και 91, επικεφαλής του Συνδυασμού του Δημοκρατικού Συναγερμού, εκλέγεται βουλευτής Λευκωσίας. Στις 14 Φεβρουαρίου 1993 εκλέγεται πρόεδρος της Δημοκρατίας, θέση στην οποία επανεκλέγεται στις 15 Φεβρουαρίου 1998. Διαβεβαιώ επισήμως πίστη και σεβασμόν εις το Σύνταγμα και τους συνάδοντας αυτό νόμους και εις την διατήρηση της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας της Δημοκρατίας.
Μετά την ανάληψη της Προεδρίας λαμβάνει μέρος στις διαπραγματεύσεις για επίλυση του Κυπριακού ως ηγέτης της ελληνοκυπριακής κοινότητας, έχοντας ως μοναδικό όνειρό του την επανένωση του νησιού. Μάλιστα είναι από τους πρώτους που επικροτούν την πρωτοβουλία Χριστόφια για επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων, αποδεικνύοντας ότι η ιδεολογία παραμερίζεται μπροστά σε όποια προσπάθεια για ειρήνη και συμφιλίωση στο νησί. Εμείς κάνουμε το λάθος να νομίζουμε ότι υπάρχουν δυνατότητες να πάρουμε λύση όπως τη θέλουμε, τότε δεν έχουμε πολιτική διορατικότητα. Για μένα, ένας πολιτικός υπεύθυνος δεν σκέφτεται αν αυτό το πράγμα θα αρέσει ή δεν θα αρέσει. Υπολογίζει ποιες θα είναι οι συνέπειες αν δεν δεχθώ αυτό. Θα είναι καλύτερες για μένα οι συνέπειες ή χειρότερες. Και επί τη βάση αυτού πρέπει να αποφασίσω. Εδώ έχουμε ένα λάθος. Συνδέομαι ή τα συνταυτίζομαι τον εθνικισμό με τον εθνικόφρονο. Ο εθνικόφρονος αγαπά την πατρίδα. Είναι έτοιμος να θυσιαστεί. Αλλά είναι με φρόνηση του. Όχι με φανατισμό και φαντασία. Κανένας πολιτικός δεν μπορεί να πει ότι δεν κάνει λάθη. Εκτός αν είναι πολύ εγωιστής, και εγώ δεν είμαι εγωιστής. Όλοι έχουμε κάνει κάποια λάθη. Μα δεν είναι αυτά τα λάθη που ζημιώνουν. Τα λάθη που ζημιώνουν είναι εκεί που δεν μετράς σωστά στις δυνάμεις σου και προχωρείς να κάνεις κάτι που δεν έχεις τη δύναμη να το αλώσεις. Εκείνα είναι τα λάθη που σε παίρνουν πίσω. Δεν θέλω να είμαι μάντης κακό. Δεν διστάζει να κάνει την αυτοκριτική του με το ίδιο σθένος, τόλμη και πείσμα των νεανικών του χρόνων. Για μένα υπάρχουν πολλές ώρες και πολλές φορές που πηγαίνω πίσω και ξαναπερπατώ τον ίδιο δρόμο και κάποτε ρωτώ τον εαυτό μου εάν μπορούσες να επανέλθεις θα ακολουθούσες διαφορετική πορεία. Και ο εαυτός μου απαντά, ο ίδιος της ματάρισης.